ξεκίνησε η αναμέτρηση μεταξύ Σιρήνα με τα μαύρα και Golden Drinker Warriors με τα κόκκινα μπλε. Η πρώτη επίθεση για τους Warriors ήταν άστοχη. Το παιχνίδι αφορά το σημερινό κυπέλλο. Οι ομάδες που προέρχονται, η μία η Βεδούχη από τον πρώτο όμιλο της Superior League, κάπου στη μέση από τον Λεκουπινόκα, και οι Warriors στην Progressive League. Καμιλά προς το παρόν βάφω λογικό πίνακα. Νευρικότητα στις πρώτες επιθέσεις των δύο ομάδων. Ο Χριστοδούλου θα φτάσει μέχρι μέσα. Θα ανοίξει λογαριασμό για τους για τη Σιρήνα μετά από ένα λεπτό παιχνιδιού. Σε ζώνη στείνονται οι σκουρόχρωμοι. Από τη γωνία για τρεις ο Κοταράς είναι αστοχός. Κοταράς στα χέρια του Κουνενιδάκη. Σε ζώνη και οι Warriors αν δεν απατώμε. Ο Γιάννη Κόλμα στέξει από το Μίκμος. Μάζεψε ο Κατέβας και κατάφερε να ελευθερώσει για συμπαίκτη του ο Κυριέτσος στη γωνία. Απέναντι από τον Κουνενιδάκη, βγάζει έξω για τον Αραγανίδη. Καλυθερεί αυτός λίγο. 6 δεύτερα για την εκδήλωση επίθεσης. Για 3 ο Κοντάρας και πάλι, ούτε τώρα θα τα καταφέρει. Αφήνει ο Παπαδάτος την παραγγελίση εκτός πλάγιας γραμμής. Κουνενιδάκης στην επιλογή στην κορυφή. Η γωνία Χριστοδούλου προσποιείται, πάει μέχρι μέσα. Ο Γερονικολός έχει ξεχαστεί όμως μέσα στη ρακέτα. Τέλειωσε άδοξα αυτή η προσπάθεια των υπεδούχων. Μέχρι μέσα θέλει να πάει ο Κυριέτσος, σε κερδίζει το φάουλ. Ένα δυνατό φάουλ από τον Γερονικολό. Από τον Λεφακίνη. Με συγχωρείτε. Πόντος για τους Warriors στην αναμέτρηση από τον Κυριέτσο, 2-1. Κουνενιδάκη στη γωνία, θέλει να πάρει την baseline. Σκύπα σε Ροβαλάτο, έξτρα πάσα στο γερονικό λόγο, καθυστερεί αυτός, στο δούλιο. Μπάγκερ πάσα για τον γερονικό λόγο, ο οποίος σας στοχεί εξ επαφής. Χαλάει την ασίστ που λέμε του συμπέκτη του. Στην περιφέρεια η μπάλα για τους Warriors, για τρεις από τον Αργανίδη. Άστοχη προσπάθεια, φάουν γρήγορα στο Κουνενιδάκη για τον ίδιο. Το σταμάτημα του transition. Μαζεμένες οι ομάδες αυτά τα πρώτα 3 λεπτά. Κουνενιδάκης παίρνει την επιλογή σε αυτήν την Λεφακίνη, που πάρει έξω ψηλός. Επιτέλει από την κορυφή. Αστοχή ο Κυρίτσης στο rebound. Ελεύθερο για τον Κυριέτσο. Θέλει να ανοίξει αυτό το ρυθμό. Αφήνει στον Αργανίδη. Κυρίτσης στο high post. Προσποιείται. Ωραία πάσα για τον Κατέβα. Κερδίζει για τον φάουλ. Καλή συνεργασία εδώ για τους φίλους των Warriors. Yeah.
γεννιόμενη με την εξωτική βολή του Κατέβα, καθώς μπήκε γρήγορα μέσα στη ρακέτα. Κάτι απαγορεύεται, ο Χριστοδούλου θα βρει χώρο να εκτελέσει για τρίτα, στο οποίο ο Λεφαγκίνης μαζεύει το ριμπάουντ. Τρενιδάκης αφήνει στο Λεφαγκίνη, άστοχο στο κλέο από το Χάιπος. Εύκολα Κατέβα στο ριμπάουντ, Κυριέτσος. Έχει χώρο. Ωραία σταυρωτή. Θα σταπίσω το κεφάλι για τον Ποταρά. Βρίσκει στόχο αυτός από τα 6 μέτρα αυτή τη φορά. Βάζει την ομάδα του μπροστά, έστω και με 2-3. Μετά από 4 λεπτά μάτς. Μαγκίνη στο Χάιπο. Δεν έχει χώρο, βγάζει για τον κύριο Νικολό. Με στέμπα καθώ στο τελείο 3. Δεν έκανε το σουτ στο rebound ο Ποταράς. Φάση εισαγωγή στον Κυριέτσο. Παίρνει πλευρά και περιμένει. Δύσκολη η πάσα του Κοταρά, δεν πέρασε. Χριστοδούλου κατάλαβε την πρόθεσή του και έκλεψε. Πιέζεται από τον Κυριέτσο, κρατάει την μπάλα. Παίρνει το φάουλ. Και πάλι στην επιλογή σε 53. Δεν υπάρχει κάτι. Άδικα διαμαρτύρεται ο Πάγκος της Ειρήνα. Ο παίκτης της ομάδας τους κινήθηκε προς τα μπροστά. Ο αντίπαλος ήταν σταθερός. Κινήθηκε στην λαμπάνη και μέσα με μισό μπάσιμο. Δεν τα καταφέρνει. Πήρε ο Νικολός, μάζεψε ο Χριστοδούλου. Θα κατεβάσει. Κουρενιδάκης. Με χώρο. Γωνία για τον Νικολός, για 2. 4-3 για τη Σιρήνα. Κακή σκυπά στον Κυριέτσου, πολύ ψηλά για τον Αργανίδη. Αυτή τη φορά πίσω στόχο 7-3 από τα 6-75. Το forward των σκούρων. Κυρίζει στο high post. Δεν υπάρχει το καλάθι, δεν είναι καλή πάση του Κατέβα. Από την παρέμβαση του Κουρενιδάκη θα κλέψει ο Χριστοδούλου. Τώρα στο transition της Ειρήνα. Κουρενιδάκη στο σπίτι, ωραία, παίρνει το foul από τον Κατέβα. Με αυτό το hesitation step τράβηξε τον παίχτη πάνω του. Καλή σκαστή πάσα στο κόψιμο του Χριστοδούλου με ένα reverse layup από αυτό θα ολοκληρώσει για το 9-3. Σερί 7-0 για τους παιδούκους. Το σκύλο του Κατέβα, τώρα θα δώσει για τον Κοταρά στο Χάιπο στο Κυρίτσης. Κινάκι εκτελεί από το υψος της βολής με αρκετή καμπύλη για το 9-5. Κουρενιδάκης κλειτά ούτια τον Παπαδάτο, εκτελεί αυτό 2. Εύκολα ο Κοταρά στο rebound, τώρα ελευθερώνει τον Κυριέτσο. Θέλει να αποφύγει τον Παπαδάτο, πάει μέχρι μέσα στο drive. Πέφτει πάνω στον Γερονικολό, ο οποίος ήταν ακίνητος. Και δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει όπως ήθελε τον πάσιμο. Βιέζει τον Κουρενιδάκη, ο οποίος τον βγαίνει έξω. Τώρα τον αποφεύγει ο Παπαδάτος. Καλή πάση για τον Λεφαγκίνη, όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει. Κατέβα σκλέβει, παίρνει το φάουλο από τον Κουρενιδάκη. Μου σταματάει τον εφηδιασμό για τους κόκκινους. Κυρία, παίζει με πίβο τη στέφα από το Άιπος, αλλά δεν μπορεί να ευστοχίσει με ταμπλό.
Πιέζεται τον Κυριέτσο, ο οποίος θα κλέψει, θα σώσει την κατοχή, θα ταράζει μεγάλη πάσα. Δύο εναντίον κανενός, ο Κυριέτσος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 9-7. Της το δίνουμε χώρο. Ωραία στην Εφακίνη, προσπατάει δυνατά, αλλά στοχή. Λίγο την πίεση του Κατέβα, ζητάει κάτι παραπάνω από την επαφή. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντική. Για τρεις ο Ραγανίδης. Αστοχή, εύκολα όσο το δίνει στο λιμπάνο, το οποίο θέλει να τρέξει. Μέχρι μέσα. Αλλάζει χέρι, αλλά δεν καταφέρνει να στοχίσει. Κατέβας τώρα, ανεβάζει το ρυθμό. Φτάνει με τον καλάθι και έστω και με αυτόν τον τρόπο τα καταφέρνει. Ισοφαρίζει το μας. Βρυνιδάκης παίρνει το σύνδελο Φαγίνη, βγαίνει βοήθεια, δεν είναι καλή μεταβιβασή του στο ρολάρισμα, έκλεισε όλη η άμυνα μέσα, Κυριέτσος μέχρι μέσα, αστοχή, Κυρίτσης στο rebound, κόβεται από τον Γιώργο Νικολό. Μπάλα και πάλι για τους κόκκινους. Τώρα έχουμε συνέχεια στο μάτς. 3 δεύτερα γυρίτσι στην ρακέτα. Δύσκολη προσπάθεια του Σιλβέστρου, θα χάσει την μπάλα, αλλά ο ίδιος παρεμβαίνει και κλέβει. Εύστοχος και από τα 3 μέτρα. Για το 11-9. Πόστο για τον νεοσερφόντα Παπαφίλη, γυρνάει αυτός σε αστοχή όμως από τα 2 μέτρα. Συμπέστρος σπρώχνει την μπάλα στη γωνία, ο Φτωδούλου προσπίτε να πάει την baseline. Παίρνει το φάουλ από τον Παπαφίλη με το σώμα. Δικαίωμα για 2 βολές, 19 δεύτερα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σε 15 δεύτερα κατά το τέλος της περίοδου, ο Κυριέτσος με την μπάλα. Παρακινδυνευμένη πάσα, από αφήνει στα κρατήσει, πιέζεται, αφήνει ξανά για τον Κυριέτσο. Θα εκτελέσει για τρεις αυτός για να προλάβει τον χρόνο, βρίσκει στόχο. 13-12 λοιπόν, τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο υπέρ τη Σιρήνα. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, με τους γηπεδούχους στην κατοχή. Ο Σιλβέστρο Πεντασκρίνη, πάσα στην πορεία με τον Στοδούλη, με Φακίνη. Μια προσπίση εκτελεί για 2, αστοχή από τα χέρια του Κοζούλη παρακολουθήσεων. Παραλίγο να γίνει το λάθος και τους Golden Lakers. Τώρα θα γίνει όμως, ο Κοζούλη θα κλέψει. Συμβέστρος. Για τρεις δεν έχει καμία. Το λόγο πως τώρα γυρίτσις γυρνάει στο δεξί του χέρι. Δεν βρίσκει στόχο ο Συμβέστρος, παρά την βραχής όμως μαζεύει το rebound και καταφέρνει να αποφύγει την γη. Παίρνει το foul στη συνέχεια από τον Κυριέτσο. Όχι με παράβαση, πάτε στην πλάγια μας. Αγχωρίστε μας. Σε ζώνη η Σιρήνα.
μια δική του συγγωνία, δίνει στον Καταρίν, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια καταλογής γνωρίματα. Λεφαγίνιος, Λεφάκη. Δεν έχει χώρο, βγάζει στη γωνία. Δεν έχει το δούλιο. Πάλι αυτός έχει μπάλας. Όπου που μαζίνεις κατάφερε να κλέψει. Καταφέρουν να κρατήσουν οι Warriors στην κατοχή. Για δύο το σύμπτου Σακαρέλο, άστοχο, Παπαφίλη στο rebound. Κυριέτσος, το σπίτι. Εκτελεί για δύο, μπροστά στο Λεφαγίνη, ο οποίος σηκώνεται στα ίσα και το πόδι. 9 δεύτερα ακόμα για τους κόκκινους, να εκτελέσουν επίθεση. Κυριέτσος. Εκτελεί για δύο από την κορυφή. Έστοχο. Μπροστά οι Warriors, 13-14. Αμέσως για τον Μπρόφι που πέρασε στο μάτς, δυνατά αυτός μέχρι μέσα, στοχή. Ο ίδιος μαζεύει, ούτε με τη δεύτερη καταφέρει να βρει στόχο. Από τα χέρια του κυρίτσι μπάλα, όπως λένε οι διαιτητές. Πέρασε εκτός ορίων, 12 δεύτερα για τους σκουρόχρωμους. Συμβέστος για τον Λεφακίνη, καταλαβαίνουν οι Warriors την πρόθεσή του και κλέβουνε. 2-1-2 ενός εδώ τώρα για τους Warriors. Κυριέτσις μόνος του μέχρι μέσα. Εύστοχη η επιλογή του. 13-16. Συμβέστος χωρίς αντίπαλο για δύο. Απαντάει 15-16. Κυριέτσος στην κορυφή, εκτελεί για τρεις αυτή τη φορά. Θα βρίσκεται το κεφάλι ο point guard των Warriors για το 15-19. Με 8 πόντους στα τελευταία 4 λεπτά. Συμβέστος για τον Πρόφη. Η έξτρα πάσα ήταν περιττή, ήταν 3 δεύτερα από αυτής της Ειρήνα. Μπορούσε ο Πρόφης να πάει μέχρι το καλάθι. Υπέρμετρη ομαδικότητα, καμιά φορά δεν βγάζει σε καλό. Μαγκλής θέλει να πάρει την πλάιν. Ο runner δεν τα καταφέρνει. Δυνατά ο Κουνελιδάκης μαζεύει το rebound. Παίρνει το φάουλ από τον Παπαφίλη. Είναι αχρίαστο φάουλ, είναι και είναι. Ξανά Συμβέστρος, το σπίτι. Δεν μπορεί να περάσει μια τέτοια πάσα, ανάμεσα στους παίκτες, ο Κυρίτσης μάζεψε. Αποφεύγει την πίεση, δίνει στον Κυριέτσο. 3-1-2-3. Εκτελεί πάνω σε άμυνα ο Κυριέτσος. Ο Κυρίτσης δεν μπορεί να συγκρατήσει. Time out. Συνέχεια στο μάτς με το time out, με τη Σιρήνα στην επίθεση. Δεν πέρασε ξανά στο μάτσο, θέλησε να περάσει στο λόγο στο Λεβαντίνη, δεν ήταν η πάσα του. Έβγαιναν και πάλι οι Warriors. Κατέβασε, ελευθερώνει για τον Παπαφίλη. Θέλει να πάρει στο μέσα, κάνει βήματα. Στείνεται η άμυνα ο Warriors, ο Κουλεντζάκης. Παίρνει το φάουλ από τον Παπαφίλη που έκανε από τον Τσακαρέλα, που έκανε μια βουτιά εκεί. Συμβέστρος, εκτελεί για 2 από τα 6 μέτρα. Δεν θα τα καταφέρει εύκολα ο Τσακαρέλος, μάζεψε. Κυριέτσος αποφεύγει την πίεση, αρχικά θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τα καταφέρει το τελείωμα. Ο Ρενιδάκης θέλει να ανοίξει το ρυθμό. Πρόφη συγκρατεί, τελειώνει τη φάση. Μειώνει σε 15-19. 17-19, με σχολείτε. Στην κορυφή και ο Κιέσος παίρνει το screen. Εκτελεί για 2 με αρκετή καμπύλια στο χείο. Πρόφης μάζεψε. Με μια σκαστή πάσα από τους συμβέστους δεν πήγε το κυπέδιο. Ωραία δεύτερη σκαστή για τον Λεφαγίνη, ο οποίος χαλάει τη φάση.
δεξιά στοχή εξ επαφής, Κυριέτσος. Και το Σακαρέλο. Και τώρα Θόμας Μαγκλής, Θόμας Μαγκλής. Ο έτερος συνεννόματος δεν πέρασε σωστά την μπάλα για τον Σακαρέλο, χάθηκε αυτή η επίθεση. Για τους Golden Drinkers. Μισοβάσιμο, ένα στοχή, ο Λεφακίνης όπως μαζεύει και τελειώνει τη φάση αυτή τη φορά για να ισοφαρίσει το παιχνίδι, 4 και 10 πριν την λήξη του ημιχρόνου. Αργά τώρα περνάει το κέντρο οριακά ο Κυριέτσος στο χρόνο που του επιτρέπεται. Μαγκλής κλείνεται για το συνονόματο. Κακή προσπάθεια από την Περισλάνη, κάνει τον έλεγχο της μπάλας. Καλεπτή και πάλι για τη Σιρήνα. Θέλει να απολάβει μη οργανωμένη την άμυνα των κοκκίνων. Τα καταφέρνουν με αυτή την πάσα στο Λεφακίνη, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. 21-19 με ένα 6-0 οι Μαύροι παίρνανε ξανά μπροστά. Όλα αυτά σε λίγα δευτερόλεπτα. Κυριέτσος αφήνει στον Σακαρέλο, εκτελεί για τρεις αυτός. Λίγο άτυχος, ο Λεφακίνης να μαζεύει το αμυντικό ριμπάου. Μεγάλη πάσα για τον Βρόφιο, ο οποίος θα κάνει δικιά του. Ωραία η πάσα του στο Λεφακίνη την κατάλληλη στιγμή. Η τρίτη συνεχόμενη φάση όπου ο Λεφακίνης τρέχει καλά το τρέιλερ και προσθέτει δύο πόντους για την ομάδα του. Κυριέτσος κλείνεται. Πάρει την ισορροπία του. Πάρει την ελεύθερη της μπάλας. Συμβέστα. Κρενιδάκης, χωρίς αντίπαλο. Πολύ ωραία πάση για την Λεφακίνη. Όποιος πατάει την αδέλεια αφήνει στην μπάλα με την δεξί. Τέταρτη συνεχόμενη φάση. Αναγκάζει τον Γόριο να πάρουν time out. Σήμερα στα μάτια είναι 19 μπροστά η Σιρήνα. Και σας κρατάει την μπάλα αρκετή ώρα στα χέρια του, 8 δεύτερα ακόμα. Δίνει και ξαναφύγει από τον Πεταρά. Και δύο αντιπάλους. Ο Ρόδος αλλάξει μόλις δύο πάσες και αυτές μια από τις δύο μέτρα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα η άμυνα για να τους περιορίσει. Μπορεί να είναι λάκες. Αμέσως με το 2-2. Δεν θα καταφέρει το τώρα. Θα κίνεις σε ένα follow με 10 πόντους σερί. Ο forward η Σιρήνα. Φέρνει το μάτσο συν 8. Από τον Αργανίδη δεν καταλήγει στο καλάθι απέναντι σε δύο. Ο πρόφης μάζεψε τον Ελιδάκη στη γωνία για το συνδέστρο, ψάχνει να το κόψει. Θα περάσει την πάρα στον πρόφη, αυτός θα καταφέρει να κρατήσει. Έχουμε ένα σφύριγμα. Ευτυχώς δεν είναι, είναι και ρόσκαρη. Ο πρόφης δεν έπαθε κάτι στην επαφή του με τον τοίχο. Κυριέτσος πίεζε να καταφέρνει να αποφύγει την πίεση, αφήνει τη σωστή στιγμή στον Κονταρά. Κατέβας, το σπίτι. Θέλει να πάρει τον δεξί διάδρομο. Τον Λεφακίνη γυρνάει, προσπίτει ωραία, απενάντερ. Τα χαλάει στο τελείωμα. Ο Λεφακίνης μάζεψε. Είναι ο Μηδάκης. Αργεί να δει τον πρόβλημα που έχει φύγει στον αδειασμό, θα πάει μόνος του. Τώρα θα τη δώσει. Έχουμε σφύριγμα. Τίποτα από την τόση, τελευταία φάση.
παίρνει το φάουλ. Η πίεση της Κυριακής αναγκάζει τον παίκτη Σιρήνα να περάσει στο άλλο μισό γηπέδου, παράβαση. Τώρα είναι η φάση της αγωγής, κατηγόριος. Κατέβα στο μήτυπος, κλείνεται βγάζει έξω ο Κυριακής. Μεταφέρει πάλι αυτός για τον Αργανίδη που έχει χώρο. Θα φτάσει με τη μέσα, με τα δύο αστοχή όμως, από τα χέρια του ίδιου παραπεράσει ο Κωνσταντίνης. 9 δεύτερα ακόμα για τον Ιδρύνο, ο Λεφαντίνης αφήνει στον Στολίνο. Ο Λελιδάκης για 3 από την κορυφή. Δεν θα βρει τόσο, ο Λεφαντίνης δεν θα βρει τόσο φάση. 27-19 θα είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου υπέρ της Σιρήνα. Δεν έχει πολλά δευτερόλεπτα που ξεκίνησε ο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Πρώτη άσχημη προσπάθεια για τους Warriors για 3. Στο δούλο θα ηρεμήσει το παιχνίδι για τη Σιρήνα. Θα πάρει να πει το δούλο στη γωνία για τον Παπαδάκο. Για να τελειώσει την κορυφή για 3 με τα 2. Βρίσκει στόχο στο σύν 11. Η Σιρήνα. Συνολικά ένα σερί 15-0 αν δεν κάνω λάθος. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι από την πλαϊνή γραφή. Παραγανίδης θέλει να πάρει την baseline, πατάει για αυτά. Τώρα φέρνει και αφήνει αυτό θα την πάρει στο καλάθι με την βοήθεια του ταμπλό. Καλάθι μετά από πολλή ώρα για τους κόκκινους. Δεν είναι καλή πάσα στην άλλη πλευρά για τον Παπαδάκο, ο οποίος είχε ξεκινήσει να παίρνει διάδρομο. Χώρο και χρόνο για να εκτελέσει για 3. 30-24, 40-6 το μάτς. Παπαδάκο, παραλίγο να φάσει, το Μιλάκη κρατάει την κατοχή. Παίρνει το σκηνό του Λεφαγγίδη. Αλλάζει άμυνα. Παίρνει το φάουλ από την Κυρίτση. Αφού τον τράβηξε πρώτα κοντά του. Δεν άφησε πολλές επιλογές. Τον αντίπαλο ψηλό. Στο δούλο. Στην κορυφή. 8 δεύτερα ακόμα. Αφήνει στο Κουμενιδάκι. Εύστοχος παίρνει και το φάουλ μετά από την επαφή που είχε στο χέρι του Αραγανίδη. Βάζει και την έξτρα βολή ο παίκτης της Σιρήνα με ένα τετράποντο. Κάνει το σκορ 34-24. Βρίσκει διάδρομο μέσα. Δεν είναι καλό όμως το reverse layup που έκανε. Θέλει να τρέξουν στο δούλο. Έχουν γυρίσει κόκκινοι. Εκτελεί για 2 από τα 4 μέτρα. Δεν είναι καλή επιλογή. Φάουλ στη σειρά της φάσης από τον Παπαδάκο.
Σαράς για δύο από την κορνέα. Αρκετές λύσεις από την πέφτη των Βόρειο σήμερα. Χριστοδούλου. Ο Συμβέστρο, που είναι Ιδάκης, γυρνάει στην περιφέρεια η μπάλα. Τώρα δίνει ένα σκύλο το καρκίνης, αλλάζει άμυνα. Βγαίνει ο κατέβασα αποφασιστικά στο σούτ του Κρυνιδάκη και τον παρενοχλεί τόσο όσο χρειάζεται για να στοχίσει. Μετά από δύο τρίμες εκτελεί από τα 4 μέτρα, χωρίς καλή ισορροπία, εύκολα το φαγητό σε ψηλά για το rebound. Θα γίνει κόκκινη. Κρυνιδάκη. Μάτς εκεί. Θέλει να πέσει τα πόδια. Στη γωνία ο Χριστοδούλου. Προσποιείται ωραία. Έχει από την πλάτη για το Χαγκίνη. Στη γωνία για τον Κρυνιδάκη για τρεις. Δεν του κάνει το χαρτί πάλι. Το Χαγκίνη όμως μαζεύει το χαρτί πάλι. Δεν κερδίζει το φάουλ στην προσπάθεια. Δικαίωμα για δύο βολές. Κόκκινος.
για 2 από 4 μέτρα με την Καμπύλη για το 37-28. Θα μείνει το σκορ στις γενικές γραμμές. Για 4 μήνες. Πολλές φορές και βιαστικές επιλογές. Κουρεβιδάκης. Παίρνει στην Λεφαγκίνη. Σκαστή πάσα για αυτόν τον Τίγιο για μήνα πάνω του. Έξω μπάλα για τον Κερδιδάκη. Εκτός τελικής έχουμε time out. Συνέχεια μας με το time out. Η Σιρήνα επαναφορά από την γραμμή. 3 δευτερά για την έξι. Της επίθεσης ο κ. Νικόλας στην τελειά αμέσως. Αλλά να φέρνει. Ο κύριος αφήνει στον Παπαθήμη, ο οποίος από κοντινή απόσταση με ταμείο μειώνει στους 7, 37-30. Νικολός για 3 από την κορυφή. Ούτε τώρα ψηλά ο Λεφαγκίνης στο δυτικό rebound. Ολοκληρώνει την φάση. Καρέλος αφήνει για τον Κυριέσο. Αν και πήρε την προσπάθεια πάνω σε άμυνα. Για τον Γιώργο Πολό, όπως είναι τελικά τρεις με πολύ κακό αποτέλεσμα. Γυρίζει σε κοινή άμμο, αλλά κάνει την προέχω την μπάλα, σε κερία για βιασμό με τον Τσιρίνα. Ο Παδάτος δεν πάει σωστά με το καλάθι. Βρίσκει στόχο 39-35. Μόλις 2-20 κατά τέλος της 3ης περίοδου. Σιλβέστρος. Δηλαδή ο μπροστά σε άμυνα. Μπάλα δεν το κάνει το χατήρι για τον Κολό στο επιθετικό rebound. Ούτε αυτός μπορεί, ούτε το τύπ ξανά επιθετικό rebound για τον Κολό. Ούτε αυτό το τύπ φέρει αποτέλεσμα. Αλλά Φαγκίνης όμως στο πέμπτο κατά επιθετικό rebound και τα φέρνει να μην στόχο. Πολύ σημαντικές βοήθειες από τον Λεφαγκίνη, είτε με σε πρώτο χρόνο είτε σε δεύτερο ή τρίτο μετά από την κυρία Ριχάν. Εδώ η κυρίτσης χάνει τέλος της μπάλας, αλλά μαζεύει ο Μαντλής και τελειώνει τη φάση. Λεφαγκίνης κερδίζει το φάουλ στη ρακέτα, ταυτόχρονο σφύριγμα. Thank you.
τώρα σαν τρέιλερ με μια τρίπλα πάει κοντά στο καλάθι και την αφήνει σε 7. Με το 44-38. Τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Με αυτά και με αυτά έχουμε μάτς. Τηγέτσες. Δεν έχει διάδρομο. Παίρνει το φάουλο από τον Παπαδάτο. Πιστεύει το σώμα. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά φάουλ, οπότε είναι δύο οι φάουλες για τον Πολυκά. Την έφυση τελικώς παραδείγματος του Μπάουν.
βάση εισαγωγής. Δεν θα γίνει, το Χάικος. Και έξω για τον Στόβουλο. Σκύπ πάσα για τον Πρόφη. Νέα η πάσα για τον Ελιντάκη, για τον Νικολό, που ξεχάστηκε από τον Στόγκη Μουστολόπος. Για το 55-40, μεγαλώνει η διαφορά. Σιρήνα, όσο περνάει η ώρα. Παίρνει το φάουλ, τον Πρόφη που κατέβασε άτσαλα το χέρι του. Πολύ αποδοτικό πεντάλεπτο.
πίεση από τον Καρμπού και τη Σιρήνα. Ο Ξοδίνης είναι μόνος του στον εφηλιασμό. Αφήνει την μπαλά εύκολα με το αριστερό. Τώρα συμπληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. Το πρώτο δεκάλεπτο του τέταρτου δεκαλεπτού. Χωρίς αποδέξει η λόμπα του Αραγανίδη. Καλή πίεση εδώ από τις κόκκινους. Κλέβει και Γκέτσος. Δεν είναι όμως καλή η τελευταία πάσα. Έπρεσαν ξανά η παιχνίδι Σιρήνα. Συμβέστρος. Δεν είναι καλή πάσα του στον Λεφακίνη. Ήταν με όλη μικρή απόσταση. Στη συνέχεια θα γίνει φάουλ. Έχουμε βολές. Ο Μογκάρ τη Σιρήνα. Έχει ανοίξει το γήπεδο πια. Αλλά κανεί δεν πέρα από το καλάθι. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Δεν τελειώνει στο αντιπάσι. Ο Βαδάτος προσπαθεί να αποφύγει τους αντιπάλους, αλλά κάνει κακό χειρισμό. Τρεις εναντίον ενός. Άστοχη προσπάθεια. Την παρακολουθεί και το Αργανίδη. Γκέτσος με τον Παδάτο γυρνάει πολύ ωραία. Βρίσκεται τον κατάλληλο χώρο. Και κάνει το 70-46. Συμβέστρος. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, βρίσκει χώρο και φτάνει μέχρι το δεξιλέα. Τρία λεπτά ακόμα στο μάτς. Αργανίδη στέκεται. Περνάει την μπάλα στο πόστ. Δεν είναι καλό το τελείωμα, καλό το Warriors. Από τα χέρια του κατέβα η μπάλα πέρασε εκτός τελικής γραμμής. Χάθηκε και αυτή η επίθεση για τους κόκκινους. Πρόφυγε, ξαναπαίρνει. Έξτρα πάσα για τη γωνία για τον Χριστοντούλου. Προσποιείται αυτός. Καλή άμυνα από τον Κατέβα. Κρατήθηκε κατακόρυφα στον αέρα. Πέρασε η πάσα για τον Κονταρά που γυρνάει και εκτελεί με ταμπλό εύστοχα. Θέλει να αποφύγει την πίεση, πάει μέχρι μέσα με ένα Hugo step. Άστοχη προσπάθεια, μαζεύει ο ίδιος το rebound. Τρία δεύτερα πρόφυσε στην ρακέτα. Ο Γκέτσος παίρνει το φάουλ χαμηλά από τον Συμβέστρο.
πάλι γολές. Υπάρχει follow και καλάθι. Τελευταίο λεπτό στο μάτς. Δεν δείχνει θέμα να το πει στον νικητή. Ο Παναγιώτης θα εκτελέσει ξανά για τρεις. Αυτή τη φορά δεν θα καταφέρει. Ο Ραγανίδης άλλο ένα rebound. Κι άλλο ένα coast to coast. Την κατάλληλη στιγμή για τον Κονταρά για το 75-56. Την πίεση πάει μέχρι μέσα, αφήνει ωραία και πάει μέχρι δεξί. Έφτασε η μεγάλη πάση στον Κονταρά, παίρνει το διάδρομο, αστοχή όμως το δεξί λέει. Ο Λεφαγκίνης θα μαζέψει, δεν υπάρχει διάθεση για επίθεση άλλη, είναι στο μάτς. Κάπου εδώ θα ανοίξει. Και αυτή η τελετή με τη Σιρήνα να βγαίνει νικήτρια, 77-56 επί των... Καλή σας νύχτα.